Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και δίνουμε μόνο σε αυτόν δόξα που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία ερευνούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε πράττοντας, ζώντας μέσα στο θέλημα του Θεού μια οικογένεια χριστιανική να απολαμβάνει την ιδιαίτερη χάρη, έλεος, εύνοια του Θεού. Ασχολούμεθα σήμερα, όπως και την περασμένη Κυριακή, με δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται και προέρχονται από ανθρώπους έξω από την οικογένεια. Όπως παραδείγματος χάρη την περασμένη εκπομπή μας μιλήσαμε για τους γονείς και τα πειθαρχικά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, έξω από την οικογένεια και έχουν άλλες ιδιότητες και σχέσεις μαζί μας, όπως παραδείγματος χάρη οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι συνάδελφοί μας ή οποιοδήποτε άλλη σχέση ανθρώπου και αν έχουμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη σχέση της χριστιανικής οικογένειας με τους αδελφούς μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην τοπική εκκλησία αλλά και εν γέννη μέσα στην ευρύτερη εκκλησία. Είναι βέβαιο και θα πρέπει να το τονίζουμε πάντοτε αυτό ότι ο γάμος είναι κατεξοχήν πνευματικό έργο. Δηλαδή αυτό το οποίο διέπει το γάμο είναι οι εντολές του Θεού, όπως εκφράζονται μέσα από τον Λόγο του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, έτσι όπως αποκαλύπτεται και πάλι μέσα από τον Λόγο του Θεού, αλλά ακόμη υποχρεώσεις που έχουμε ενώπιον του Θεού και επιπλέον οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις που μας χαρίζει ο Θεός και πάλι μέσα από τον Λόγο του, όπως βρίσκεται μπροστά μας και δια Πνεύματος Αγίου οδηγούμεθα μέσα από το Λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού εις πάσαν την αλήθεια. Το ότι είναι πνευματικό έργο ο γάμος σημαίνει ότι ο άντρας που είναι κεφαλή της Εκκλησίας είναι όπως ο Χριστός που είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας, ο σωτήρας της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος φροντίζει την Εκκλησία κατά πάντα. Έτσι και ο άντρας, σαν κεφαλή της γυναικός του, θα πρέπει να είναι και ο ποιμένας της γυναίκας και της οικογένειάς του όλης, δηλαδή να μεριμνά, να φροντίζει, να εκτρέφει, να περιθάλπτει και ιδιαίτερα τα παιδιά του να τα μεγαλώνει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η μητέρα από την άλλη μεριά, η οποία είναι η δόξα του ανδρός, έχει σαν αποστολή να είναι οικοφύλακας, δηλαδή να επιμελείται, να φροντίζει την οικογένεια, τον άντρα να φροντίζει και να επιμελείται και τα παιδιά της. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι σαν πρεσβύτερος μέσα στην εκκλησία που επιμελείται τα πάντα μέσα στη μικρή αυτή κοινωνία που λέγεται οικογένεια και μέσα στην οικογένεια πρέπει, τη χριστιανική τουλάχιστον, να βασιλεύει ο Χριστός. Αυτή την οικογένεια λοιπόν θα τη βλέπουμε σαν ενότητα, γιατί αφενός μεν ο άντρας και η γυναίκα με το γάμο τους κατά χάριν Χριστού, χάριν Θεού, ευλογούνται και γίνονται ένα, τουλάχιστον έτσι υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, αλλά και ο Λόγος του Θεού ακόμη λέγει τι καλόν και τι τερπρόν να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή, ώστε μια χριστιανική οικογένεια αποτελείται από αδελφούς, αποτελείται από τον πατέρα και τη μητέρα που είναι πλέον ένα, αποτελείται και από τα παιδιά
που είναι αδελφοί και αυτοί, συνεργάτες, και αποτελούν μία και πρέπει να αποτελούν μία ενότητα, απόλυτη ενότητα, γιατί εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία. Ένα από τα βασικά, δηλαδή, από τις βασικές υποχρεώσεις και τις βασικές απαιτήσεις, θα τολμούσα να πω, που ο Θεός έχει από την οικογένεια, είναι να είναι ένα, να φροντίζουν, δηλαδή ο πατέρας ιδιαίτερα, αλλά και η μητέρα, αλλά και τα παιδιά, να φροντίζουν να υπάρχει η ενότητα της πίστεως, η ενότητα του πνεύματος, αλλά και η αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, που δημιουργεί την τέλεια ενότητα. Με αυτή λοιπόν την προϋπόθεση, θα δούμε την οικογένεια στις σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον και πρώτα με τους αδελφούς της Εκκλησίας. Ο Λόγος του Θεού, γιατί είπαμε ότι τη χριστιανική οικογένεια την ενδιαφέρει και ό,τι κάνει το κάνει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, στηρίζεται πάνω στον Λόγο του Θεού για να παίρνει σωστές αποφάσεις. Η εντολή πρώτη του Χριστού μας και η καινούργια εντολή του Χριστού μας είναι: αγαπάτε τους αδελφούς σας όπως εγώ σας αγάπησα. Αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μια αγάπη τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε αγάπη άλλη έχει παρουσιαστεί μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως είναι η αγάπη του Θεού εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως, διανοίας, η αγάπη προς τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας. Τώρα έρχεται μια καινούργια αγάπη που μας δίνει εντολή ο Θεός, που είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε τους αδελφούς μας, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Το πρώτο όμως βασικό ερώτημα είναι: ποιοι είναι οι αδελφοί μας? Στην Παλαιά Διαθήκη το βασικό ερώτημα είναι: ποιος είναι ο πλησίον? Ο πλησίον είναι της οικογένειάς μου, της συγγενειάς μου, της φιλής μου, του λαού Ισραήλ, του γείτονά μου. Ποιος είναι ο πλησίον? Έτσι και στην Καινή Διαθήκη το πρώτο ερώτημα είναι: ποιος είναι ο αδελφός μου? Ο αδελφός μου δεν είναι αυτός που με λέει αδελφό ή τον λέω αδελφό, αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει πάρα πολύ ωραία στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, απόλυτα θα έλεγα, με απόλυτο τρόπο, ποιος είναι ο αδελφός μας. Αποκριθείς δε ο Κύριος, διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ή τα κεφάλαιο 8 κεφάλαιο και 21 εδάφιο, αποκριθείς δε είπε προς αυτούς: μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και οι πράττοντες αυτών. Είναι μια απόλυτη περιγραφή του ποιος είναι ο αδελφός σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, για τον οποίο ισχύει η καινούργια εντολή: αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Ο ακούον το Λόγο του Θεού και ο πράττον το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν υπάρχουν αδελφοί βεβαιωμένοι από το Λόγο του Θεού, που ζούμε μέσα στην ίδια Εκκλησία, που ακούμε μαζί το Λόγο του Θεού και είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μπορώ να προσδιορίσω ποιος είναι ο αδελφός μου. Στον αδελφό μου τώρα έχω λοιπόν μια βασική υποχρέωση: να τον αγαπάω όπως ο Χριστός με αγάπησε. Που σημαίνει πρώτα να τον συγχωρώ. Γιατί η αγάπη έχει θυσία, έχει κόπο. Βεβαίως προϋποτίθεται ότι τον αδελφό μου τον υπηρετώ, τον αδελφό μου του καλύπτω τις ανάγκες. Αυτό είναι μέσα στα πρώτα και θα έλεγα απλά χαρακτηριστικά μέσα σε μια αδελφότητα χριστιανική. Τον υπηρετώ, τον αγαπώ, του καλύπτω τις ανάγκες, και μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού που λέει: οι αδελφοί προσαναπληρούν τις ανάγκες ο ένας του άλλου. Καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν υπήρχε ούτε ένας ενδεής, γιατί όλοι πρόσφεραν για να καλύψουν τους φτωχούς αδελφούς.
Δεν ήταν κοινόβιο η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά ζούσαν όλοι μέσα στην παρουσία του Θεού και το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη, και από την αγάπη αποκαλύπτεται ενώπιον όλων των ανθρώπων αλλά και του Θεού ότι είναι μαθητές του Χριστού οι άνθρωποι. Όταν αγαπάνε αλλήλους, έτσι τουλάχιστον μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Όμως, για να το πούμε και πιο σωστά, έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, λέγει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, εάν δεν αγαπάμε, είμαστε άχριστοι. Δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε τίποτα. Γιατί λέγει, εάν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων, δηλαδή είμαι βαφτισμένος και πλήρης Πνεύματος Αγίου, αγάπη δεν μη έχω, έγινα αχαλκός ηχών και κύβαλο να λαλάζω. Και αν προφητεύω και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν τη γνώση, αγάπη δεν μη έχω και έχω πάσαν την πίστη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι τίποτα. Και αν ακόμη θυσιάζω και διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυχώ, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Άρα λοιπόν, χωρίς αγάπη, μάλιστα ο Απόστολος Ιωάννης είναι πιο σαφής, όποιος αγαπά τον αδελφό αυτού μένει στο φως και σκάνδαλος αυτόν δεν υπάρχει. Δεύτερο κεφάλαιο, 10 εδάφιο και 11 εδάφιο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότιος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Ακόμη λέγει, εκ τούτου γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού, στο γάμα κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος της δεν πράττει τη δικαιοσύνη, του Θεού δεν είναι εκ του Θεού, ούτε ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού είναι εκ του Θεού. Και συνεχίζει στο 15 εδάφιο, πας ώστις μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό αυτού μένει εν το θανάτο. Άρα λοιπόν, βασικές προϋποθέσεις είναι η αληθινή αγάπη. Όμως, μέσα στη σχέση μας με τους αδελφούς μας δημιουργούνται προβλήματα. Που τα προβλήματα μπορούν να έρθουν μέσα στην οικογένεια, που αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας δεν είναι σήμερα πώς αγαπάμε τα αδέλφια μας, που περιγράφεται πολύ ωραία στο Λόγο του Θεού, αλλά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα αδέλφια μας και έρχονται μέσα στην οικογένεια. Παραδείγματος χάρη, ένας αδελφός μας αδίκησε. Μα είναι δυνατόν? Όλα είναι δυνατά, είναι άνθρωπος. Και ο Θεός γνωρίζει τη φύση μας, γι' αυτό και έστειλε τον Ιησού Χριστόν και έχισε το αίμα του και το αίμα του τρέχει ακόμη, ώστε να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βεβαίως προϋπόθεση για να καθαρίζει το αίμα του Χριστού η μας από πάσης αμαρτίας είναι να έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αδέλφια μας. Κοινωνία με το Θεό να τον πλησιάζουμε για να μας πλησιάζει. Κοινωνία με τα αδέλφια μας να τους αγαπούμε κατ' οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Όμως όπως είπαμε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα αδέλφια μας τα οποία μπαίνουν μέσα στην οικογένεια. Παραδείγματος χάρη κάποιος μας αδικεί. Εδώ πώς το αντιμετωπίζουμε τώρα? Γιατί όταν μας αδικήσει υπάρχει θλίψης, υπάρχει στενοχώρια, δημιουργούνται προβλήματα, και αν αρχίσει τώρα ο άντρας και η γυναίκα, γιατί η αδικία πολλές φορές μπορεί να είναι μεγάλη. Μπορεί να είναι μεγάλη. Μπορεί να είναι κρίσης, μπορεί να είναι κατάκρισης, μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφή αμαρτίας. Μπορεί να είναι έλλειψη αγάπης. Μπορεί να είναι έλλειψη συγχωρητικότητος εκ μέρους του. Και να υπάρχει αίσθημα εκδίκησης. Γιατί εμείς κάναμε κάποιο λάθος απέναντί του, τον αδικήσαμε. Άρα λοιπόν, έχουμε σοβαρότατα προβλήματα όταν αισθανόμαστε ότι μας έχουν αδικήσει κάποιοι αδελφοί, ένας αδελφός ή πολύ περισσότερο αν είναι πρεσβύτεροι ή ποιμένας. Εκεί μπορεί το πρόβλημα να δηλητηριάσει όλη την οικογένεια. Η αδικία, το λάθος του αδελφού να δηλητηριάσει όλη την οικογένεια.
να δημιουργήσει πίκρα, να δημιουργήσει θυμό, να δημιουργήσει μίσος, αγανάκτηση. Και όχι μόνο σε έναν, αλλά να μεταφερθεί, γιατί λέει η Γραφή, ρίζα πικρίας αν βρεθεί μέσα στην καρδιά μας, μπορεί να μολύνει πολλούς. Δηλαδή, αν έρθει μια ρίζα πικρία στον άντρα ή στη γυναίκα ή σε ένα παιδί, για κάποια αδέλφια, σε ένα παιδί το τονίζω, κάποιο από τα παιδιά μας το αδίκησαν. Και εκεί η πατρική αγάπη, η μητρική αγάπη, το συνέστημα το ανθρώπινο έρχεται και δημιουργεί και μεταφέρει την πίκρα από την καρδιά του παιδιού σε όλη την οικογένεια. Και όλη η οικογένεια πια βρίσκεται σε πρόβλημα. Τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να μην γίνει ποτέ. Είναι κάτι που μπορεί να γίνεται. Όχι να γίνει μια φορά, να γίνει και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη. Εκεί τι κάνουμε τώρα? Πώς το αντιμετωπίζουμε? Γιατί πρέπει να ελευθερωθεί η οικογένεια από την πίκρα που γέμισε και μόλυνε την οικογένεια. Ή το θυμό, ή την αγανάκτηση. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής, αδερφοί. Λέει μάλιστα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μία παραβολή που είναι το μυστικό της ευλογημένης οικογένειας, θα τολμούσα να πω. Ακόμη δε και το μυστικό της δυστυχισμένης οικογένειας. Μέσα από αυτή την παραβολή αποδεικνύεται γιατί μία οικογένεια είναι ευτυχισμένη και γιατί μία οικογένεια είναι δυστυχισμένη. Είναι η παραβολή των μυρίων ταλάντων, που πολύ γρήγορα θα την περιγράψουμε, γιατί απευθυνόμαστε σε χριστιανούς ανθρώπους που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Κάποιος, λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, το διαβάζω από μέσα, «Δια τούτη η Βασιλεία των Ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού, και ότι άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ένας οφειλέτης μύριων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησον εις ημέ και πάντα θέλουσι αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και τα δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν, από εδώ αρχίζει το πρόβλημα, αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρε έναν εκ του ενδούλου αυτού, ώστις εχρεώστησε αυτόν 100 δινάρια και πιάσα σε αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ότι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως ο αποδώσει το οφειλόμενον. Οι δόντες δε οι σύνδουλοι τα γενόμενα λυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτού πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσα σε αυτόν ο Κύριος, είπε, δούλε πονηρέ παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστές έως ου αποδώσει πάν το φιλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο υπουράνιος θέλει κάμεις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Είναι το μυστικό λοιπόν της ευλογημένης, της καταραμένης, της, να μην πω καταραμένης, είναι πολύ σκληρός λέξης, μιας οικογένειας που δεν ευλογείται από το Θεό και δεν μπορεί να ευλογηθεί από το Θεό. Και έρχεται η δυστυχία. Είναι η οικογένεια που δεν συγχωρεί. Δηλαδή αισθάνεται ότι την αδίκησαν τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, το ένα, το παιδί, το άλλο, όλη την οικογένεια. Και αντί ο πατέρας να καλέσει την οικογένεια σαν ποιμένας και να το συζητήσουν και να δουν τι θα κάνουν, μαζεύονται, το συζητούν και κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Και έρχεται η δυστυχία. Έρχονται τα βάσανα. Γιατί δεν συγχωρούν και απαιτούν
την αποζημίωσή τους, την ικανοποίησή τους, την δικαίωσή τους. Κάτι που στο Θεό δεν αρέσει καθόλου. Με αποτέλεσμα δένουνε αυτόν που τους αδίκησε ενώπιον του Θεού, τον φυλακίζουνε δηλαδή, όπως λέει στην παραβολή ο Χριστός, αυτόν που τους αδίκησε, και πραγματικά τους αδίκησε, τους χρωστάει αλλά 100 τάλαντα, όχι μοίρια, 100 δινάρια, όχι μοίρια τάλαντα, ασήμαντο ποσόν, αυτό που ο ένας χρωστάει στον άλλον μπροστά σε αυτό που ο καθένας από μας χρωστάει στον Κύριο. Και έτσι, επειδή δεν συγχωρεί, έρχεται ο Θεός και λέει στην παραβολή, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ρίξτε τον στους βασανιστές, γιατί έπρεπε και εσύ να συγχωρήσεις όπως εγώ σε συγχώρεσα. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα της οικογένειας από ένα λόγο όχι σοβαρό, από μια σήμαντη αιτία. Γιατί δεν παίρνουν το λόγο του Θεού σοβαρά όλοι μαζί και να πούν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε, ποιο είναι το μυστικό της ευλογημένης οικογένειας? Εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει προς ένα, με οποιαδήποτε αδικία ή αμαρτία ή ανομία ή παράβαση, εσύ φώναξέ τον και φανέρωσέ του, είτε σαν άτομο είτε σαν οικογένεια, φωνάξτε τον. Ή φώναξε τον ο άντρας εκ μέρους της οικογένειας και φανέρωσέ του την αιτία και γιατί τον αδίκησε, γιατί σε αδίκησε. Και αυτό όχι για να δικαιωθείς, αλλά για να καταλάβει, να μετανοήσει και να ελευθερωθεί, να μην είναι δεμένος. Γιατί αν αυτός είναι δεμένος από σένα, θα είσαι και εσύ δεμένος ενώπιον του Θεού στους βασανιστές. Συγχώρεσέ τονε, πόσες φορές αναμαρτήσει, όσες φορές και αναμαρτήσει. 7 φορές λέει ο Παύλος, ο Πέτρος, όχι 70 φορές το 7, όσες φορές και αναμαρτήσει. Το πρώτο πρόβλημα που θα κάνεις είναι να είσαι μακρόθυμος, να το συγχωρήσεις, αδερφός σου είναι, παιδί του Θεού είναι. Άγιος άνθρωπος του Θεού είναι που έκανε λάθος, όπως όλοι μας μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε λάθη. Εάν όμως δεν σε ακούσει, πάρε 2-3 ακόμη μάρτυρες. Και πάλι η πρόθεσή σου είναι να καταλάβει, να μετανοήσει και να ελευθερωθεί. Αν και σε 2-3, τότε πες τους όλη την εκκλησία. Αυτός δεν μετανοεί, είναι αμετανόητος. Τότε είσαι ελεύθερος. Τότε όχι μόνο βασανιστές δεν υπάρχουν, αλλά η εύνοια του Θεού και η ευλογία του Θεού. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό δηλαδή που διέπει τη χριστιανική οικογένεια με τους αδελφούς τους είναι η συγχώρεση. Πότε, πάντοτε, πόσες φορές, κατά πάντα. Και είναι το μεγάλο μυστικό της ευλογημένης οικογένειας από τη μη ευλογημένη και τη δυστυχισμένη. Τι κάνει λοιπόν η οικογένεια όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στη σχέση της με κάποιους αδελφούς? Μαζεύονται, συζητάνε και αποφασίζουν με βάση το Λόγο του Θεού να προσευχηθούν, να ελευθερώσει ο Θεός την καρδιά τους από οποιοδήποτε δέσιμο, κακία, αγανάκτηση, και να το συγχωρήσουν πρώτον για οποιαδήποτε αδικία ή αμαρτία και αν συνέβη, εξ όλης της καρδίας τους. Και μετά, αφού αυτοί ελευθερωθούν από το δέσιμο της πίκρας και της αδικίας και της αγανάκτησης, τότε να βοηθήσουν και τον αδελφό τους να λυθεί. Να πάνε λοιπόν να του πούνε, δεν έχουμε τίποτα μαζί σου, σε αγαπάμε, αλλά δεν ήταν καλό αυτό που έκανες. Αν σε ακούσει, τον ελευθέρωσες και ευλογήθηκες ακόμη πιο πολύ. Αν δεν σε ακούσει, πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις. Φώναξε και 1-2-3 ακόμη αδελφού σου. Θα σ' ακούσει όμως. Αν δεν σ' ακούσει, τότε πες το στο ποιμένα, στους πρεσβύτερους, πες το στην εκκλησία. Να επιληφθούν, γιατί πρέπει να ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι δεμένος αυτός που σε αδίκησε. Δυστυχία θα έρχεται πίσω του. Πρέπει να εξομολογηθεί, να μετανοήσει. Αν και τις εκκλησίες δεν ακούσει, εσύ είσαι ελεύθερος από το αίμα του. Αυτό που έπρεπε να κάνεις, γιατί είσαι φύλακας στους αδελφούς σου.
σαν άτομο, αλλά βασικά σαν οικογένεια. Για το καλό της οικογένειάς σου. Αλλά το καλό της οικογένειάς σου έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευλογία του αδελφού σου, ο οποίος σε αδίκησε. Ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει κακό και είναι πολύ σημαντικό στη σχέση μας με τους αδελφούς μας σαν οικογένεια, είναι να μην θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Γιατί αυτό έχει περηφάνεια, αυτό έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Να είμαστε... Η ταπείνωση είναι προϋπόθεση σε όλους. Σαν οικογένεια να είμαστε ταπεινοί. Να μην θεωρούμε ότι είμαστε πλούσιοι, πλουτίσαμε, όπως λέει στη Λαοδικία, στο ποιμένο της Λαοδικίας ο Κύριος. Είμαι πλούσιος, σε πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Έχουμε ανάγκη. Από το Χριστό έχουμε ανάγκη από όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ούτε αυταρέσκεια, ούτε φιλαρέσκεια, ούτε αυτάρκεια πάνω στα υλικά. Μόνο ευσέβεια μεταυταρκίας πρέπει να έχει η χριστιανική οικογένεια. Αλλιώς μπαίνει σε χλιαρότητα. Και η χλιαρότητα είναι πολύ κακό χαρακτηριστικό μέσα στην οικογένεια. Πολύ κακό χαρακτηριστικό. Άλλη φορά όμως θα κουβεντιάσουμε για τη χλιαρότητα. Τώρα όμως, όταν δεν θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντας, κινδυνεύουμε και από την υπερηφάνεια μας, αλλά και από την αδράνειά μας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ενεργής ο χριστιανός. Δεν έχει έργα πίστεως. Δεν έχει κόπο αγάπης. Δεν έχει θυσία. Όταν θεωρείς ότι είσαι πολύ μεγάλος, δεν θα πας να τον υπηρετήσεις. Όταν τον βλέπεις όμως ότι είναι αδελφός σου, τότε θα τον υπηρετήσεις. Και πώς θα θεωρήσω εγώ? Είναι πολύ σοβαρό να θεωρήσω εγώ τον άλλον και να έχω αυτή την βεβαιότητα ότι είναι υπερέχον. Μόνο με μία λογική. Θυμάμαι μια φορά, πολύ γρήγορα θα περιγράψω αυτή την εμπειρία μου. Ήμουνα στην Κύπρο, είχε έρθει ένα νεαρό παιδί, ήταν στα ναρκωτικά, δεν είχε μπορέσει να σπουδάσει. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια οικογένεια δύσκολη. Και κήρυξε εκείνη την ημέρα και είπα: θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και όταν κατεβήκαμε και είχαμε κοινωνία με τα αλλήλων, μου λέει αυτός ο νεαρός: δηλαδή, αδερφέ, εσύ με θεωρείς υπερέχοντα? Και εκεί δεν μίλησα. Το κοίταξα καλά-καλά. Θυμήθηκα το λόγο του Θεού. Δεν είπα κουβέντα. Και προσευχήθηκα μετά και λέω: Κύριε, δεν κατάλαβα τώρα. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Μια μεριά ήταν ο λόγος του Θεού, από την άλλη μεριά η καρδιά μου, από την άλλη μεριά το παιδί αυτό, οι άλλοι που με ακούγανε. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Και θυμάμαι εκεί που δούλευα, είχα μια πάρα πολύ καλή θέση. Ήμουν διευθυντής και έρχεται τα αφεντικά της εταιρείας και μου λένε: πάρε αυτό την κοπέλα, αυτή την νεαρή κοπέλα, αυτό το νεαρό. Είναι το παιδί μου, να το βοηθήσεις, γιατί αυτό θα είναι το μέλλον αφεντικό. Και εκείνη τη στιγμή κοίταξα τα παιδιά αυτά, εγώ ήμουν μεγάλο σε ηλικία, κοίταξα τα παιδιά αυτά και αμέσως ήρθε ένα συνέστημα μέσα μου ότι είναι υπερέχον. Γιατί είναι παιδί του αφεντικού. Και κοίταξα τώρα αυτόν και εμένα. Αυτός ήταν το παιδί του κυρίου μου, του αφεντικού μου στη δουλειά μου. Και εγώ τι ήμουνα? Ο υπάλληλος του αφεντικού μου. Σαν υπάλληλος, το αφεντικό μου και το παιδί του το θεωρούσα υπερέχοντα. Ανατρίχιασα, ήρθε η παρουσία του Θεού και θυμήθηκα και σκέφτηκα. Πήγα μέσα στο γραφείο μου μετά και προσευχήθηκα και έκλαψα. Όταν, τώρα να έρθουμε έτσι λιγάκι, όταν βλέπεις τον εαυτό σου και ξέρεις ποιος είσαι, ότι είσαι ένας άνθρωπος που χρώσταγες μύρια τάλαντα, ο Θεός σε συγχώρεσε, σε πρόσθεσε στην εκκλησία του και σε ελευθέρωσε από την αμαρτία για να γίνεις δούλος του Θεού, ώστε ο καρπός σου να είναι σε αγιασμό και το μέλλον σου, το τέλος ζωή αιώνιος, τότε είσαι δούλος και δούλη. Και τι λέει ο λόγος του Θεού επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου? Θέλω κχέ από το πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει, είσαι δούλος. Τι είσαι? Υπάλληλος.
διευθυντής, όχι, παλιλάκος είσαι, πειρέτης είσαι. Και όταν υπηρετείς και βλέπεις κάποιον που είναι μπροστά σου, είναι ο γιος του αφεντικού, του κυρίου σου. Είναι παιδί Θεού και πρέπει να το υπηρετήσεις. Γιατί αν αυτός, όπως στη δουλειά μου, πήγαινε το παιδί του αφεντικού, του βιομήχανου, και του έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός, σε αδικεί, του λέγει πράγματα που τα είχα κάνει, αλλά δεν ήταν καλά και δεν τον υπηρετούσα καλά, το γιο του αφεντικού μου, ήταν πάρα πολύ εύκολο το αφεντικό να με απολύσει. Φύγε, δεν μου κάνεις. Θα βρω άλλον καλύτερο από σένα να υπηρετεί τα παιδιά μου. Εκεί θα σε απολύσει. Οχοχοχ. Γιατί θα βρω άλλον καλύτερο να υπηρετεί το γιο μου, την κόρη μου, τα παιδιά μου. Έτσι ο άνθρωπος τώρα του Θεού έρχεται εις εαυτόν. Και λέει, είμαι ελευθέρως ο Χριστός. Εγώ πήρα απόφαση να γίνω δούλος Θεού όπως όλοι μας. Γιατί θέλω ο καρπός μου να είναι σε αγιασμό και το τέλος μου η ζωή αιώνιος. Άρα, πώς βλέπω αυτόν σαν παιδί Θεού, σαν το γιο του Κυρίου μου. Άρα, εγώ τι είμαι, υπηρέτης του. Άρα, αυτός είναι υπερέχον. Όταν λοιπόν βλέπω τον αδελφό μου υπερέχοντα και έχω μέσα στην ψυχή μου το χαρακτηριστικό της αγάπης που μακροθυμεί, πάντοτε συγχωρεί, τότε καμία δυσκολία δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην οικογένεια από οποιονδήποτε αδελφό, όποια χαρακτηριστικά και να έχει, αδελφό όμως, που ακούει και πράττει το θέλημα του Θεού, όποια χαρακτηριστικά και να έχει, όποια πτώση και να έχει, ό,τι αδικία και να μου κάνει, ό,τι και κακό, να, μέσα στην άγνοιά του, να κάνει σε μένα και στην οικογένειά μου. Όλα διορθώνονται. Και επειδή εγώ δεν είμαι καλύτερος από τον αδελφό μου και έχω και αυτή την επίγνωση, είμαι ομοιοπαθής με αυτόν, τα ίδια λάθη που κάνει αυτός κάνω και εγώ, τότε ακόμη περισσότερο ταπεινώνομαι εκ των πραγμάτων και εξ αληθείας. Και πλέον τον αδελφό μου, τον οποίον το συγχωρώ, τον οποίον θεωρώ υπερέχοντα και τον οποίον θεωρώ ότι εγώ δεν είμαι καλύτερος από αυτόν, είμαι το πολύ πολύ ίδιος με αυτόν, τότε αρχίζω και τον αγαπάω έτσι πως θέλει ο Θεός. Όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και τότε αποδεικνύεται, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι είμαι εκ της αληθείας και το σημαντικότερο, έχω παρησία, γιατί η καρδιά μου πια, επειδή αγαπώ τα αδέλφια μου όλα με έργο και με αλήθεια, η καρδιά μου δεν με κατακρίνει, ώστε οτιδήποτε και αν ζητάω και ότι αν ζητάει αυτή η οικογένεια τα παίρνει από το Θεό, γιατί αποδεδειγμένα φυλάτει τα σεντολάς αυτού και πράττει τα αρέστα ενώπιον αυτού. Α, λοιπόν τώρα, πως οι δυσκολίες που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε μια τοπική εκκλησία ή και ευρύτερη εκκλησία, ο αποδελφούς, από αδελφούς αληθινούς, αναγεννημένους, παιδιά του Θεού που ακούν το λόγο του Θεού, που πράττουν κάτι δύναμη εκάστου το θέλημα του Θεού, όποιες δυσκολίες και αν παρουσιαστούν, αν μακροθυμούμε για να ελευθερωθούμε και να τους ελευθερώνουμε, εάν τους θεωρούμε υπερέχοντες, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας δούλο και αυτούς τους αδελφούς μας παιδιά του Κυρίου μας, τότε δημιουργείται το φρόνημα του ταπεινού αδελφού, ο οποίος πραγματικά αγαπάει με έργο και με αλήθεια. Και ο Θεός ευαρεστείται. Και έτσι στην οικογένεια δημιουργείται μια δύναμη, γιατί δεν υπάρχει κατάκριση πια στην καρδιά, ώστε ό,τι ζητάει η οικογένεια το λαμβάνει, γιατί ενώπιον του Θεού φυλάει τις εντολές αυτού και πράττει τα αρέστα ενώπιον αυτού. Και έτσι η οικογένεια
που ζει μέσα σε μια χριστιανική εκκλησία, ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς, αποκτά την ιδιαίτερη εκείνη εύνοια που ο Θεός θέλει να αποκαλύπτει και να δίνει στα παιδιά του, στους δούλους του. Επιμένω τελειώνοντας. Ο γάμος είναι ένα κατεξοχήν πνευματικό έργο, άρα ο πατέρας πρέπει να φροντίζει για την ενότητα της οικογένειας, ώστε η οικογένεια να είναι ένα. Για την ενότητα ενώπιον του Θεού, που έρχεται από την ενότητα της πίστεως στο Λόγο του Θεού, από την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και από την αγάπη. Δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που μας διδάσκει μόνο το Ευαγγέλιο. Την υπακοή στο Λόγο του Θεού, την νοοτροπία τη χριστιανική και την πρακτική στην καθημερινή μας ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να φυλάμε το Λόγο του Θεού και να πράττουμε τις εντολές αυτού. Κανένα πρόβλημα πια δεν μπορεί να επηρεάσει τη χριστιανική οικογένεια από αδελφούς που μπορεί να είναι ατάκτως περιπατούντες, μπορεί να είναι άσοφοι, μπορεί να είναι καινούργοι, μπορεί ακόμη και να έχουν μέσα τους και χαρακτηριστικά που δεν είναι της αγάπης και να προκαλούν και να ταλαιπωρούν και να αδικούν και να κρίνουν και να κατακρίνουν. Αυτό το κακό δεν θα έρθει μέσα στην έκκληση, στην οικογένεια τη χριστιανική που έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε. Αντιθέτως, το καλό το οποίο βγαίνει από τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε θα καλύπτει όλο το κακό που μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποιος ή κάποιοι χριστιανοί. Γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδερφοί, γιατί η οικογένεια η χριστιανική είναι πεφυλαγμένη από το Θεό με το Λόγο Του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Είναι πεφυλαγμένη, προστατευμένη, υπερασπιζόμενη, αρκεί ο άνθρωπος να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με πολύ αγάπη ευχόμαστε σε όλους σας ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, πλούσια, όλους, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.